αύξηση του διατιθέμενου συνολικού ποσού για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων σε Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία και Ηλία κατά 55 εκατομμύρια ευρώ προωθεί μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου, ύστερα από το αίτημα που είχε υποβάλει στα μέσα Δεκεμβρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας. Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Γιάννη Οικονομίδη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προωθεί πρόταση αύξηση των διατιθέμενων πιστώσεων για τους σεισμοπλήκτους της Δυτικής Ελλάδος από 125 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εγκριθεί ως τώρα στα 180 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των απαιτήσεων σε δωρεάν κρατικές αρρωγές και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον κύριο Κατσιφάρο, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, η αποκατάσταση των κτηρίων εξελίσσεται ομαλά και τυχόν καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί οφείλονται αφενός σε ελλείψεις δικαιολογητικών στους φακέλους των ενδιαφερομένων, αφετέρου στην καθυστέρηση έκδοσης οικοδομικών αδειών που απαιτούνται στις περιπτώσεις ανακατασκευής από τις αρμόδιες πολεοδομίες. Περισσότερο από 500 παιδιά, κυρίως μαθητές δημοτικού, θα παίρνουν δωρεάν από σήμερα το κουλούρι τους στο σχολείο στην Πάτρα. Ο Δήμος Πατρέων θέτει από σήμερα σε εφαρμογή το πρόγραμμα σύντησης μαθητών που λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούσαν να αγοράσουν ακόμη και ένα κουλούρι. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν έγινε καταγραφή των παιδιών σε όλα τα σχολεία, ενώ έγινε προσπάθεια να υπάρξει ευαισθησία ώστε να μην στιγματιστούν όσα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι, σύμφωνα με τον dt.gr, από σήμερα περισσότερα από 500 παιδιά θα πηγαίνουν στο κηλικείο και θα παίρνουν δωρεάν το κουλούρι τους. Τα Καλάβρητα διεξάγονται οι φετινοί χιονοδρομικοί αγώνες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Σύμφωνα με τον afpaktianews.gr, το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων θα πραγματοποιηθούν αγώνες χιονοδρομίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλητρίες χιονοδρομίας και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ η διοργάνωσή τους πραγματοποιείται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, το Δήμο Καλαβρίτων και τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Πατρών. Την 5η 8 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΗ Μεσολογίου, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΗ, το Γραφείο Διασύνδεσης και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας συνδιοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα σύγχρονη αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα στην τεχνολογική εκπαίδευση, ο ρόλος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Μετά τη λήξη της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Με στόχο την καλύτερη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών, ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Η θέση που προβλέπεται τόσο από τον κώδικα υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από τον Καλλικράτη περιλαμβάνει μια σειρά από αρμοδιότητες που διευκολύνουν τη λειτουργία του Δήμου. Ο Γενικός Γραμματέας προείσταται αμέσως και μετά το Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος, ενώ η διοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από το Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του καθώς και αυτών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέσει στο Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων. Κούρεμα όλων των μορφών δανείων κατά 30% προς αντιστάθμιση στην απώλεια του εισοδήματος του μέσου εργαζόμενου ζήτησαν με κοινή επιστολή του συμβουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση και 24 ακόμη βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Την επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Ευάγγελο Βενιζέλου και Γιώργο Κουτρουμάνη αντίστοιχα, οι βουλευτές ζήτησαν το κούρεμα όλων των μορφών δανείων, καταναλωτικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες, είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές τράπεζες κατά 30% ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί στην απώλεια του εισοδήματος για τον μέσο εργαζόμενο, με στόχο την ανακούφιση χιλιάδων υπερχρεωμένων οικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Με την επιστολή αυτή, οι βουλευτές ζητούν επίσης κούρεμα των επιτοκίων και παράταση της απαγόρευσης πληστηριασμών μέχρι το 2018. Οι δε απώλειες για τις τράπεζες να καλυφθούν από το δάνειο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.